Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας θέλαμε νωρίτερα. Βεβαίως έπρεπε να έχετε κάτι να μας πείτε κι εσείς και έχετε απόλυτο δίκιο. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί για να δούμε πότε θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα εφάπαξ επιδόματα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα καταβληθούν όλα. Θα είναι στο λογαριασμό των δικαιούχων όλα τα επιδόματα τα οποία έχει αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του ημερομηνίας 27 Μαΐου για την παραχώρηση των μέτρων προς αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας. Άρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν με SMS για την εν λόγω καταβολή. Ναι. Είναι μια διαδικασία η οποία ήδη άρχισε. Είμαστε στη διαδικασία ετοιμασίας της πληρωμής. Άρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι δικαιούχοι θα έχουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό. Δεν χρειάζεται να κάνει οποιοδήποτε το οτιδήποτε, σωστά? Όχι. Δεν χρειάζεται. Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρό του επιδόματος τέκνου ή στο μητρό του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος ή και στο μητρό δημοσίου, στο μητρό λειψών δημοσίου βοηθήματος, αυτόματα, εάν τηρούν τα κριτήρια βάσει της απόφασης, θα καταβληθεί το επίδομα. Ωραία. Επειδή τις κατηγορίες τις έχουμε πει, τις έχουμε δείξει και με κάρτες, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχω κάποιες απορίες από τον κόσμο, καλύτερα να απαντήσουμε στοχευμένα. Επειδή το τελευταίο διάστημα πολλοί μου κάνουν παράπονο για το επίδομα τέκνου. Ότι δεν μπήκαν τα λεφτά, ότι μπήκε μέρος των λεφτών, γιατί δεν μας θυμήθηκαν. Πέρασε η πανδημία, έπρεπε να ξανακάνουμε αίτηση, αφού μας είπαν να μην κάνουμε. Κουνάτε καταφατικά, ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Τι για πείτε μου. Όσοι λάβαναν επίδομα τον περασμένο έτος, δεν χρειάζεται να κάνουν οποιαδήποτε αίτηση, διότι επαναξιολογείται αυτόματα. Όσοι δεν λάβαναν επίδομα κατά το 2021, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση νεκ νέου μέσω της Αριάδνης, η οποία θα εξεταστεί. Ανάλογα με τα εισοδηματικά επίπεδα που έχει το νοικοκυριό, αναπροσαρμόζεται και το επίδομα που θα καταβληθεί. Άρα, σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση του επιδόματος, τότε οφείλεται σε μια σειρά λόγων, ο οποίος είναι αλλαγή του εισοδηματός της οικογένειας. Μπορεί να υπάρχουν υπερπληρωμές που πρέπει να γίνει μια μικρή αποκοπή από το επίδομα. Συνήθως είναι αυτοί οι δύο κύριοι λόγοι που Ωραία. Όταν γίνει η καταβολή του επιδόματος και είναι διαφοροποιημένο, εξηγείτε, όχι εσείς προσωπικά, εξηγείτε δίπλα ότι, για παράδειγμα, είναι διαφοροποιημένο το επίδομα για αυτόν και αυτόν τον λόγο? Θα ήταν ένας πιο απλός τρόπος να καταλαβαίνει και ο κάθε δικαιούχος γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή. Και σας το λέω γιατί ο περισσότερος κόσμος προσπαθεί να επικοινωνήσει και δεν τα καταφέρνει. Έχουμε ετοιμάσει έναν πίνακα που εξηγά, μια ανακοίνωση που εξηγά την συγκεκριμένων τρόπων, έτσι ώστε ο κόσμος να γνωρίζει. Ίσως ένα θέμα το οποίο ο κόσμος δεν γνωρίζει είναι ποιον εισόδημα λαμβάνεται υπόψη στην οικογενειακή μονάδα, έτσι ώστε να υπολογιστεί το υπόδημα. Δεν είναι μόνο το, είναι διάφορα άλλα. Ένα συχνό θέμα είναι το επίδομα του COVID που λάβανε για τη συγκεκριμένη περίοδο. Λαμβάνεται υπόψη ως εισόδημα σε περίπτωση που υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη περίοδος. Άρα, άρα λαμβάνεται υπόψη για το επίδομα του COVID για το επίδομα του τέκνου. Ναι, το εισοδηματικό. Τα εισοδήματα της οικογένειας είναι τα εισοδήματα από εργασία, είναι άλλα επιδόματα που μπορεί να παίρνουν από άλλες υπηρεσίες. Μάλιστα. Και ένα συχνό θέμα ήταν ότι και το επίδομα COVID που παίρνανε για τη συγκεκριμένη περίοδο λαμβάνεται και αυτό στα εισοδήματα της οικογένειας. Μάλιστα. Άρα ανεβάζει το εισόδημα της οικογένειας και γι' αυτό μπορεί να μπαίνει στην επόμενη κατηγορία και να υπάρχει μείωση του επιδόματος. Μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Τώρα, το εφάπαξ λέει ότι η χορηγία μπορεί να δοθεί και σε οικογένεια που δουλεύει μόνο ένας. Έχει να κάνει επειδή υπάρχουν 6 κατηγορίες με κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Δεν έχει να κάνει αν δουλεύει ο ένας ή ο άλλος. Έχει να κάνει με τη γενική, έτσι δεν είναι? Ναι,
Ναι, ωραία. Είναι βάση των εισοδημάτων. Άρα, αν εμπίπτω μέσα στις κατηγορίες των εισοδημάτων, τότε θα πάρω. Μάλιστα. Ανεξάρτητα με οποιαδήποτε άλλο. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για 3Ε και δεν εγκρίθηκαν ακόμη. Είναι όλοι όσοι έχουν, τους έχει καταβληθεί το επίδομα μέχρι το τέλος του Μαΐου, οι δικαιούχοι. Mm-hmm. Άρα αν έχουν υποβάλει αίτηση και δεν έχει εγκριθεί η αίτηση τους, τότε δεν θα λάβουν. Δεν θα λάβουν. Άτομα με αναπηρίες, λέει, δικαιούνται κάποιο επιπρόσθετο επίδομα? Το επίδομα για τα άτομα με αναπηρίες θα δοθεί από το τμήμα κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες. Ναι, ναι. Άρα, δεν έχει να κάνει με την εφάπαξ χορηγία. Εδώ έχουμε 6 κατηγορίες. Ναι, συν 1 κατηγορία που αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους, εντάξει, εκείνα που έχουμε ανακοινώσει και έχουμε πει. Άρα είναι μόνο αυτές οι 6 κατηγορίες, αγαπητοί τηλεθεατές, που σας έχουμε πει. Λοιπόν, λέει, είμαστε οικογένεια με χαμηλά εισοδήματα. Τρίδημα και 18χρονο. Οι δύο φοιτητές και ένα παιδί στο Λύκειο με φάσμα αυτισμού. Είμαστε δικαιούχοι? Ανάλογα. Αν τα εισοδηματικά τους, τα κριτήρια, αν λαμβάνουν επίδομα τέκνου, τότε θα λάβουν για όλα τα τέκνα κάτω των 18. Ναι. Για πάνω των 18 πρέπει να, να λαμβάνουν επίδομα 3Ε. Μάλιστα. Που και πάλι και εκεί είναι... Το 50, δεν είναι αυτό που είναι 100 ευρώ για το σύζυγο και 50 ευρώ για την σύζυγο και 25 ευρώ για κάθε τέκνο από 18 μέχρι 28. Αυτό δεν είναι, κύριε Βασιλιάδη? Μάλιστα. Μου. Μάλιστα. Λοιπόν, αν υπάρχει μια οικογένεια η οποία έχει δύο τέκνα κάτω των 18, ένα τέκνο πάνω των 18 και είναι λήψη και του επιδόματος τέκνου και του 3Ε, τότε θα λάβει και για τα τρία τέκνα. Μάλιστα, σωστό. Συγκεκριμένο σωστό. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι που δικαιούνται επίδομα είναι αυτά τα... Πείτε μας για τους χαμηλοσυνταξιούχους ξανά το επίδομα. Για τους χαμηλοσυνταξιούχους, με την προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπάρχει το συμπληρωματικό επίδομα που δίδεται από τον Απρίλη. Και λόγω της αύξησης της σύνταξης που υπήρχε τον Ιανουάριο, ήρθαμε και δώσαμε ένα συμπληρωματικό επίδομα για τις ομάδες οι οποίες παρουσιάστηκε στο συμπλήρωμα τους μείωση επιδόματος. Άρα αυτοί συνεχίζουν να το λαμβάνουν κανονικά. Δεν είναι κάτι καινούριο για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Απλώς για να το ξεκαθαρίσουμε. Το έχουμε κάνει και θέμα και με την Εκκυσή. Δεν είναι ότι υπάρχει εφάπαξ χορηγία για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν υπάρχει. Είναι αυτά που δικαιούστε και παίρνετε έτσι κι αλλιώς, να το ξεκαθαρίσουμε. Αφορά τις οικογένειες αυτές τις 6 κατηγορίες που έχουμε πει. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Βασιλιάδη, επειδή τους είπα να μου στείλουν από πριν τα μηνύματα, όσοι τα κατάφεραν και τα πρόλαβαν το έκαναν, οι υπόλοιποι άρχισαν τώρα. Μόλις βρείτε ένα δεκάλεπτο ελεύθερο από το χρόνο σας, 20 λεπτό να το κάνετε, σας περιμένω στο στούντιο να τα ξαναπούμε σύντομα για τα επιδόματα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.